Ο 23χρονος εργάτης σε θερμοκήπιο λουλουδιών είναι αιμόφυρτος, το έδαφος χτυπημένο στο πόδι. Συνάδελφοί του γύρω του φωνάζουν πανικόβλητοι. Όπως καταγγέλει, τον πυροβόλησε ο εργοδότης του όταν ο 23χρονος του ζήτησε τα δεδουλευμένα τριών μηνών. Ο συμπατριώτης και συνάδελφός του, ο Σιέλ Κουμέρ, δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό του, καθώς ο 23χρονος νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό. Θυμάται την προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα και πώς αυτή κατέληξε στον πυροβολισμό. Ο 23χρονος εργάτης παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ ο εργοδότης παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, του ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και για το πλημέλημα της απασχόλησης αλλοδαπού χωρίς νόμιμη άδεια.